Ένας άνδρας 97 ετών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με κορονοϊό νικήθηκε από την νόσο το τελευταίο 24ωρο. Στη ΜΕΘ κορονοϊού του Αχιλλοπουλίου νοσηλεύονται σήμερα 8 ασθενείς, ενώ στις κλινικές COVID νοσηλεύονται 59. Διπλασιαστήκαν το τελευταίο 24ωρο και οι διαπιστωμένες μολύνσεις στο νομό Μαγνησίας. Όπως επίσης υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο τμήμα επειγόντων, προσέλευση των ασθενών που είναι θετικά. Οι εισαγωγές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, ένας αριθμός είναι της τάξης των 5 με 10 ασθενών κάνουν εισαγωγή καθημερινά. Από τις 20 Οκτωβρίου του 2020 μέχρι σήμερα στη Μαγνησία έχουν φύγει από τη ζωή 540 ασθενείς. Από αυτούς οι 520 έχουν πεθάνει στο νοσοκομείο. Στο Αχιλλοπούλιο έχουν νοσηλευτεί σχεδόν 6.000 ασθενείς με κορονοϊό, με τον δείκτη θνησιμότητας να διαμορφώνεται στο 8,5%. Ο Νοέμβριος του 2020 ήταν από τους χειρότερους μήνες αναφορικά στις εισαγωγές ασθενών, καθώς νοσηλεύτηκαν 710 ασθενείς με κορονοϊό στο νοσοκομείο. Οι 62 από αυτούς κατέληξαν, ενώ ο Δεκέμβριος του 2020 ήταν από τους μήνες του περασμένου έτους με τη μεγαλύτερη θνητότητα, καθώς από τους 327 νοσηλευόμενους, οι 47 νικήθηκαν από τον ιό. Τον Φεβρουάριο του 2021 το ποσοστό θνητότητας σκαρφάλωσε στο 15,3%. Την ίδια στιγμή ξεκίνησε η χορηγία μονοκλωνικών αντισωμάτων στο νοσοκομείο του Βόλου. Όπως έγινε γνωστό, το Αχιλλοπούλιο επιλέχθηκε ως ένα από τα 24 νοσοκομεία της επικράτειας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα πανεπιστημιακά και τα νοσοκομεία αναφοράς για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Χθες χορηγήθηκαν με επιτυχία τα πρώτα μονοκλωνικά αντισώματα σε δύο νοσηλευόμενους σε ενέσιμη μορφή. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 39 ετών και για μια γυναίκα ηλικίας 59 ετών. Στο μεταξύ, ο χθεσινός αριθμός των κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο ιωδής στη Μαγνησία συνιστά αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Μετά το εκρηκτικό άλμα με τα 374 νέα κρούσματα, οι μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους σκαρφάλωσαν στις 192, ενώ το ποσοστό θετικότητας στο νομό διαμορφώθηκε στο 1,50%. Προς το παρόν παρακολουθούμε την διασπορά της νόσου. Ήδη μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Αυτό βέβαια αρκεί αυτό να μην πιέσει το σύστημα υγείας το οποίο αυτή τη στιγμή θα πάσχει το τμήμα επειγόντων. Σε ό,τι αφορά τέλος το μέτωπο των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα έχουν βεβαιωθεί στη Μαγνησία από τα κλιμάκια ελέγχου της αστυνομικής διεύθυνσης 449 παραβάσεις, με το 70 με 80% από αυτές να αφορούν στη μη χρήση μάσκας. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας ανέρχεται σε 300 ευρώ.